Και δίδεται η εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Party Tiger πετάγεται δυνατά μπροστά, θέλει να οδηγήσει, έρχεται εσωτερικά του Elementary πιο πίσω. Opening Time επίσης βελτιώνεται, περνά στην τρίτη θέση, θέλει να συγκαλπάσει μαζί τους. Είναι ο Party Tiger μπροστά, αλλά εσωτερικά του Elementary και πιο έξω Opening Time. Τα πρώτα λόγα στη συνέχεια βελτιώνει συνεχώς την θέση του Philanderer, προσπερνώντας το Hasto Tricky, τον οποίο αφήνει στην 5η θέση. Λίγο πιο πίσω είναι ο Strong Michel για εξωτερικά το Finish Touch στην τελευταία θέση. I'm walking here. Οδηγεί την υποδρομία το νούμερο 3 Party Tiger, εξωτερικά του Opening Time, στην εσωτερική τρίτο άλογο Elementary. Ο Philanderer πιέζεται αρκετά για να τους πλησιάσει, όπως και ο Hasto Tricky που είναι ακόμη αρκετά πίσω. Πάμε σιγά σιγά για τα τελευταία περίπου 500 μέτρα, στρίβουμε για την τελική ευθεία και το νούμερο 2 Opening Time πιέζει τον πρωτοπόρο Party Tiger, που προσπαθεί από την εσωτερική να ανταποκριθεί. Στη συνέχεια έρχεται ο Philanderer προσπαθώντας να πλησιάσει τον Elementary. Μέχρι τέλους η μάχη με το νούμερο 2 και το νούμερο 3 δεν εγκαταλείπει. Party Tiger από μέσα φαίνεται να έχει καλό βήμα και πλέον στα τελευταία μέτρα θέλει να καθαρίσει την κούρσα. Νούμερο 3 Party Tiger με το νούμερο 2 Opening Time να μείνει πίσω. Στη συνέχεια ο Hasto Tricky είναι αυτός που βελτιώνεται με εύκολο βήμα. Θα μείνει τρίτος τελικά και τέταρτος I'm walking here. Νούμερο 3 Party Tiger, νούμερο 2 Opening Time, στη συνέχεια ο Hasto Tricky που κατρακύλησε στα τελευταία μέτρα εύκολα, τέταρτος I'm walking here. Εδώ, 3-2, θα ξεφύγουν στα τελευταία μέτρα. Με Party Tiger και Opening Time. Σου είπα, ξέχνα την ιδέα σου. Ποια? Θα μας φάνει λύκη. Το είπα εγώ, αφού είδαμε πολλούς. Μαζί και δείτε, τον τρίτο, με πολύ άνετο βήμα έρχεται... Ξέρεις πότε θα τους φάμε όμως. ...στο Tricast, ενώ ο I'm walking here προσπερνά τον Elementary. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Χριστοφόρου. Βέβαια και στον τεμπούτο του πρωταγωνιστική θέση είχε. Δεν είχε την πρώτη θέση, είχε την τρίτη. Ήταν λίγο νευρικό. Σήμερα μάλλον ήταν πιο ήρεμος για να τα καταφέρει τόσο καλά. Ακριβώς. Έχεις γίνει δήμον πλέον στο Βαστάλεγο. Ναι. Ήταν λίγο νευρικός πραγματικά. Ήταν εντυπωσιακός. Βέβαια με τέτοια φανέλα που να χάσει. Δεν μπορεί να χάσει με τέτοια φανέλα. Παίζει και η ομάδα μας σήμερα το βράδυ. Το οπότε καλύτερο. Δεν μπορούσε να το χάσει. Φανέλα έγιναν όλα. Είναι εντυπωσιακό. Λόγω φανέλα γίνανε όλα. Εγώ θέλω να πω ότι αυτός ο θεσμός που έχουμε ουσιαστικά επινοήσει, ο θεσμός του Syndication, θεωρώ ότι στην Ελλάδα θα έχει πολύ, πολύ μεγάλο μέλλον. Και προτρέπω όλους τους φίλους των αναλόγων να συμμετέχουν με ένα ποσοστό σε μια αντίστοιχη δραστηριότητα, ούτως ώστε να νιώσουν και αυτή τη χαρά που νιώθουν όλοι οι φίλοι μας εδώ σήμερα. Γιατί πραγματικά όλοι είχαν μια τεράστια αγωνία. Εγώ είμαι πιο εξοικειωμένος γιατί έχω και άλλα άλογα, αλλά βλέπετε εδώ πέρα το Syndication, το Wolf Syndication, πόσο χαίρεται γι' αυτό. Και θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει όλοι να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Ωραία. Για πείτε μας εσείς, κύριε Σκούρα, που είναι πιο πρωτόγνωρο για σας. Βάσια, πρώτα είμαι πολύ χαρούμενος, εξαιρετικά χαρούμενος. Να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Οδυσσέας πριν, ότι ο θεσμός της education έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι δεν χαίρεσαι ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει στο άλογο. Χαίρεσαι 100%, σαν να είναι δικό σου το άλογο 100%. Είναι ένας φανταστικός θεσμός, δηλαδή νιώθουμε μια περίγραπτη χαρά όλοι, τουλάχιστον εγώ το νιώθω και νομίζω και όλοι. Αυτά. Σειρά ο κύριος Αγγελόπουλος. Λοιπόν, ήταν μια φανταστική εμπειρία και πραγματικά θα αξίζει να τη ζήσουν και άλλοι. Χωρίς να έχουμε ένα υπέρογκο κόστος, γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος ότι τα άλογα κοστίζουν πολύ, με το θεσμό του Syndication η χαρά είναι ολόκληρη. Αυτό είναι το μεγάλο. Έχουμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι και πιστεύω ότι και αυτό, αυτό το άλογο θα μας δώσει ανάλογες χαρές και το άλλο που έρχεται. Ολόκληρη χαρά, μοιράζεται το κόστος, άρα είναι μια χαρά. Ακριβώς. Ακριβώς. Η χαρά είναι ολόκληρη. Ωραία. Πάω στους επόμενους, γιατί είστε και πολλοί. Πρέπει να προλάβουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα στα επόμενα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ωραία. Κύριε Χουλιάρα. Ορίστε. Για πείτε μας. Ήταν μια μεγάλη νίκη, την είδατε. Την είδανε όλοι, νομίζω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην προπονήτριά μας. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι στα Winter Challenge Series θα είστε δυνατοί. Θα δείτε ακόμα καλύτερα πράγματα. Ωραία.
Με τη φανέλα και εκεί. Βέβαια, μεγάλη η φανέλα, μεγάλη και η νίκη. Ξέραμε ότι το άλογο είναι καλό, το απέδειξε και σήμερα, απόψε. Πολύ μεγάλη χαρά μας. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο σε όλους. Κυρία Μίτση, επειδή μιλάω τόση ώρα με άντρες, κυρία Μίτση, θα έρθετε? Θα έρθει, με το τηλεφωνό της θα έρθει. Γεια σας. Για πείτε μου, ήταν όντως πιο ήρεμος? Από εδώ, καλύτερα. Ναι, ήταν καλύτερος. Νομίζω θα ηρεμήσει με τον καιρό. Μας βοήθησε πολύ και ο κύριος Πασόφ, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία νίκη, έδειξε πολύ δυνατός, έδειξε ότι παρόλο που πήγε στο κεφάλι και ήταν έτσι καλό άλογο μαζί του, ότι κράτησε έτσι ένα βήμα πολύ ωραίο. Είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί ήταν πολύ ωραίο αυτό που είδα προηγουμένως, που ήταν όλοι εδώ μαζεμένοι και χαρούμενοι, και πραγματικά θα συμφωνήσω με τον κύριο Χριστοφόρο ότι η ιδέα του syndication είναι και έξυπνο και εύκολο να γίνει. Πρέπει να το λέμε όλοι, γιατί είναι με λίγα λεφτά μπορεί να χαρίσει κάτι πολύ ωραίο. Το ξέρετε και ως μέλος εσείς. Βεβαίως. Όχι σε αυτό. Όχι σε αυτό. Στα γυναικεία, ναι. Ναι, 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 το ξέρω. Μου πάνε, μου φαίνεται. Σας πάνε μια χαρά. Συνεχίστε έτσι. Ευχαριστώ.